Τον Ευθύμιο το Δίπλαρο να δούμε τι έγινε χθες στην αυτή την μαραθώνια συνεδρία του πολιτικού γραφείου, του διευρυμένου πολιτικού γραφείου. Ξεκίνησε στις 6, ολοκληρώθηκε στη 1 το πρωί. Για πρώτη φορά αυτή η μεγάλη παράταξη του τόπου μας βρέθηκε μπροστά στο δίλημα ποιον από τους δύο θα στηρίξει τις εκλογές. Τελικά επικράτησε η άποψη, η ψήφος κατά βούληση. Ευθύμιε Δίπλαρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα αγαπητή Αντρέα, καλημέρα και στις τηλεθεατές. Φαντάζομαι ήταν μια δύσκολη νύχτα χτες. Δύσκολη όχι μόνο λόγω του χρόνου και της πίεσης, αλλά δύσκολη νύχτα και για την παράταξη. Γιατί βρέθηκε σε μια θέση τέτοια που έχει να βρεθεί πάρα πολλά χρόνια. Είναι αλήθεια αγαπητή Αντρέα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η πρώτη φορά που δεν έχει υποψήφιο την δεύτερη Κυριακή. Και μπροστά σε αυτό το αποτέλεσμα θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους χθες να πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε. Όμως σε μια μαραθώνια συνεδρία, πολύ ωραία έχεις περιγράψει, ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώθηκε στη 1 τα ξημερώματα. Ακούστηκαν όλες μα όλες οι φωνές, οι απόψεις και θέσεις των μελών του πολιτικού γραφείου. Και τελικά λήφθηκε η απόφαση για κατασυνείδηση επιλογή να καλέσουμε δηλαδή τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού να επιλέξει ο καθένας όποιον από τους δύο υποψήφιους θέλει. Αυτή η απόφαση, Ευθύμιε, ήταν συντριπτικά πλειοψηφούσα όσον αφορά την παρουσία των μελών εκεί σε σχέση με τις άλλες δύο. Ναι, ήταν με μεγάλη συντριπτικότατη, θα έλεγα, πλειοψηφία ήταν η θέση αυτή. Η απόφαση έχει δύο σκέλη, αγαπητέ Αντρέα, για να τα διαφορήσουμε. Το πρώτο είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τιμώντας τις αρχές και τις αξίες που τον καθιέρωσαν σαν την πιο σταθερή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη της πατρίδας μας, και μετά από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών και αξιολογώντας τις δύο υποψηφιότητες και τις επαφές που είχε με τους δύο υποψήφιους, αποφάσισε, και αυτό είναι που πρέπει να σας πω, ήταν ομόφωνο το πρώτο σκέλος, τη μη συμμετοχή του Δημοκρατικού Συναγερμού σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα προκύψει από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει υπεύθυνη αντιπολίτευση, θα είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση, σεβόμενος πλήρως την ετοιμιγορία του λαού, και θα αποτελέσουμε αυτή την δημοκρατική αντιπολίτευση, όχι τη στήρα, ακριβώς για να στηρίξουμε την πατρίδα μας. Θα πορευτούμε αυτό. Αλλά δεν είναι και απαραίτητα κακό να βρεθεί κάποιος στην αντιπολίτευση. Σαφώς και δεν είναι. Μπορεί να κάνει και επικοδομητική αντιπολίτευση και παραγωγική αντιπολίτευση. Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι πρώτη φορά. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την ημέρα ίδρυσής του δεν ιδρύθηκε για τις καρέκλες ή και για τους υπουργικούς στόχους. Και μάλιστα περάσαμε και πολύ δύσκολους καιρούς. Στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον Γράφο Κλειρίδη, όντας την αντιπολίτευση, και κρατηθήκαμε. Και ίσως και τώρα θα πρέπει μέσα από αυτό το ρόλο να ανασυνταχθούμε, να δούμε τι πήγε λάθος και με ένα επικοδομητικό κλίμα να προχωρήσουμε μπροστά για το μέλλον της παράταξης. Ευθύμη, γιατί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ενώ ήταν να πάει, δεν πήγε τελικά στη συνεδρία? Θα σας πω, υπήρξε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Πρόεδρος στο τέλος της συνεδρίας ανέγνωσε ένα κείμενο συναντήληψης τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη όσο και με τον ίδιο που το συνέταξαν. Αυτό το κείμενο συναντήληψης, το οποίο όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε και ο Πρόεδρος Αδέρωφ Νιωφίδου, θα μπορούσε να αποτελούσε και την εναχτήρια του ομιλία στο πολιτικό γραφείο. Προτίμησε όμως ο Πρόεδρος Αδέρωφ να ακούσει όλες τις απόψεις και μετά να καταλήξουμε. Και από την ώρα που υπήρξε αυτό το κείμενο συναντήληψης δεν χρειάστηκε και δεν θεωρήθηκε ότι θα ήταν θα έπρεπε να ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πολιτικό γραφείο. Από την ώρα που μέσα από αυτό το κείμενο συναντήληψης και η άποψη του Πρόεδρου Αδέρωφ Νιωφίδου και η άποψη του Νίκου Αναστασιάδη καταγραφόταν. Και αυτό το κείμενο μιλούσε ότι δεν θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα είμαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση και την ίδια ώρα θα καλούμε τον κόσμο να επιλέξει κατά βούληση, κατά συνείδηση, ο καθένας δηλαδή να επιλέξει όποιον από τους δύο θέλει να ψηφίσει.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή έχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ. Ψήφι Μαυρογιάννη ήταν εκτός από τον κύριο, από τον δήμαρχο Πάφου, τον κύριο Φέδωνος, υπήρχαν και άλλοι που ψηφιστήριξαν Μαυρογιάννη. Υπήρχαν, αγαπητοί Αντρέα, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που στηρίζουν και εκφράστηκαν υπέρ της υποψηφιότητας του κύριου Μαυρογιάννη. Όπως επίσης και κάποιοι υπέρ της υποψηφιότητας Ανίκου Χριστοδουλίδη. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα στο Δημοκρατικό Συναγερμό τις απόψεις του. Είναι διάκητη η άποψη και απόλυτα κατανοητή από όλους μας και το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα ήταν εδώ αν δεν υπήρχε υποψηφιότητα του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ναι. Αν πάντως ήταν περισσότερες οι φωνές υπέρ του Μαυρογιάννη παρά υπέρ του Χριστοδουλίδη, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο σας έχω προαναφέρει στο προηγούμενο ερώτημά σας ακριβώς. Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι αν δεν είχαμε αυτή την υποψηφιότητα του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη, σαφώς και ο Δημοκρατικός Συναγερμός σήμερα που μιλάμε θα ήταν σίγουρα στη δεύτερη Κυριακή και από εκεί και πέρα ο δεύτερος γύρος των εκλογών είναι άλλη εκλογή. Ευθύμη, επειδή ήσουν και στις δύο επαφές που έκανε ο πρόεδρος, ο συναγερμός και ο κύριος Νεοφύτου και με Μαυρογιάννη και με Χριστοδουλίδη, ποιο συμπέρασμα έβγαλες εσύ έτσι ως πολιτικό πρόσωπο και με το δημοσιογραφικό, αν θέλεις, μέσα σου έτσι στοιχείο? Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι και οι δύο υποψήφοι θα ήθελαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό να στηρίζει την οποιαδήποτε κυβέρνηση εκλεγεί τη Δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή και ο κύριος Μαυρογιάννης και ο κύριος Χριστοδουλίδης θα ήθελαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό να είναι εκεί υπεύθυνη να στέκεται και να στηρίζει την διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτό το οποίο εμείς εκφράσαμε και εξέφρασε ο πρόεδρος της παράταξης είναι ότι οι θέσεις μας και οι απόψεις μας για όλα τα ζητήματα και είναι εκεί για την οικονομία, το εθνικό, το μεταναστευτικό, για τον προσανατολισμό, το ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό που έχει αυτή η παράταξη και θεωρούμε ότι και η χώρα έχει. Οπότε θα συμφωνούμε και θα στηρίζουμε όποια θέση και άποψη, είτε αυτό είναι νομοσχέδιο, είτε προϋπολογισμοί του κράτους, ακριβώς γιατί δεν θα θέλουμε η πατρίδα μας να μπει να ρηχτεί στα βράχια. Έρχονται δύσκολοι καιροί, αγαπητέ Αντρέα, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πορευτεί υπεύθυνα. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά το συνέδριο της 11ης του Μάρτη, θα είναι συνέδριο εκλογής νέου Προέδρου ή και νέας ηγεσίας? Τελικά θα είναι συνέδριο εκλογής ολόκληρης της ηγεσίας. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι το καταστατικό λέει ότι μόνο ο πρόεδρος μπορεί τώρα αυτές τις μέρες μέχρι τις 11 Μαρτίου, όλη η ηγεσία, όπως αναφέρθηκε και από τον αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος, εφόσον θα γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν για ολόκληρη την ανώτατη ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, δηλαδή τη θέση του πρόεδρου, του αναπληρωτή, αλλά και των τριών αντιπρόεδρο. Θα είσαι υποψήφιος εσύ για τη θέση του αντιπρόεδρου, την οποία κατέχει σήμερα? Είναι ένα θέμα το οποίο, αγαπητή Αντρέα, θα κουβεντιάσω τις επόμενες μέρες με τους συνεργάτες μου και θα επανέλθω. Σαφώς και θα γίνεται κοινωνή των οποιοδήποτε προσωπικών μου αποφάσεων. Θα το κουβεντιάσω όμως έτσι με στενούς συνεργάτες πρωτού πάρουν την τελική αποφάση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Ευθύμη. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι.